Γεια σας και πάλι. Θα δείξουμε στο βίντεο αυτό πώς μπορούμε εύκολα και γρήγορα να εγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα για το Raspberry Pi στην κάρτα SD. Όπως θα γνωρίζετε, η μόνιμη αποθήκευση σε ένα Raspberry Pi είναι μια κάρτα μνήμης microSD, η οποία μπαίνει στο κάτω μέρος και εκεί βρίσκεται λοιπόν το λειτουργικό σύστημα και όλα τα αρχεία μας. Κανονικά, συνήθως έπρεπε να χειρονακτικά να κατεβάσουμε το αρχείο εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και να κάνουμε με ένα ειδικό πρόγραμμα τη διαμόρφωσή του. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Υπάρχει η εφαρμογή Raspberry Pi Imager, όπου κάνουμε ταυτόχρονα και την επιλογή του λειτουργικού και την εγγραφή σε μια κάρτα SD. Θα χρειαστεί λοιπόν να έχουμε έναν υπολογιστή ο οποίος να έχει αν γίνεται μια θύρα, έναν αναγνώστη καρτών ε, SD και να μπορούμε να βάλουμε και την κάρτα την micro SD γιατί συνήθω έχουν μια μεγάλη θύρα οπότε έχουμε και τον μετατροπέα που από μικρή κάρτα μπορούμε να την εισάγουμε σε μια θύρα μεγαλύτερη. Ή αν δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα στον υπολογιστή μπορούμε με μια τέτοια συσκευή μια, ένα μετατροπέα από USB σε αναγνώστη card reader να μπορούμε να εισάγουμε την κάρτα σε έναν υπολογιστή. Αφού λοιπόν έχουμε την κάρτα και τον αναγνώστη και στο, στον υπολογιστή μας απλά θα εγκαταστήσουμε την εφαρμογή Raspberry Pi imager θα τη βρούμε στην επίσημη σελίδα του Raspberry Pi στην ενότητα software και υπάρχει για Ubuntu, για Windows, για Mac ή ακόμα και σε ένα Raspberry μπορούμε να την εγκαταστήσουμε. Εδώ να προσθέσω ότι κατά την εγκατάσταση στα Windows ίσως βγάλει πάλι ένα μήνυμα προειδοποιητικό όπου δεν θα πει να εκτελεστεί το αρχείο εγκατάσταση. Πατάμε το, το σύνδεσμο More Info και μετά επιτρέπουμε να γίνει η εγκατάσταση. Εγώ λοιπόν έχω ήδη βάλει την εφαρμογή εδώ το Imager στον υπολογιστή μου και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Φυσικά πρέπει να έχω συνδεθεί στο ίντερνετ γιατί θα γίνει η λήψη αυτόματα του λειτουργικού. Επιλέγω λοιπόν στο πρώτο βήμα το λειτουργικό σύστημα. Αυτό που με προτείνει είναι το Raspberry Pi ω το 32-bit. Αν θέλω όμως να δω και άλλες επιλογές, μπορώ π.χ. να βάλω τη Light έκδοση, η οποία είναι για προχωρημένους, γιατί είναι μια έκδοση η οποία δεν έχει γραφικό περιβάλλον. Ή αν θέλω να έχω το πλήρη πακέτο με όλα τα λογισμικά του Raspberry, μια καλή λύση είναι το Raspberry Pi OS, η full έκδοση ή αν έχω ένα Raspberry Pi 4 ή 400 με 4 GB ή παραπάνω μνήμη μπορώ να δοκιμάσω την σύγχρονη έκδοση την Exadidrapity που σε λίγο καιρό θα είναι και αυτή η προτινόμενη όμως εγώ τώρα θα βάλω την προτινόμενη έκδοση τη Raspberry Pi OS 32 bit και πριν συνεχίσω να δείξω ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές αν θέλετε να βάλετε Αντί για Raspberry Pi λειτουργικό ένα Ubuntu ή άλλο λειτουργικό σύστημα ή επίσης κάποια ειδικά λειτουργικά συστήματα π.χ. για να κάνετε το Raspberry Pi ένα Media Player έχει εδώ κάποιες επιλογές ή για να το κάνετε το μηχανή έχει κάποια άλλα ειδικά λειτουργικά συστήματα. Επιλέγω όμως τώρα εδώ το Raspberry Pi 32-bit και εδώ θα επιλέξω το μέσο αποθήκευση έχω ήδη βάλει μέσα την κάρτα SD στον υπολογιστή μου, τον έχει αναγνωρίσει οπότε η εφαρμογή εδώ θα επιλέξω την κάρτα SD που έβαλα και θα πατήσω το κουμπί Write. Μόλις λοιπόν το πατήσω αυτό το κουμπί θα γίνει αυτόματα η λήψη του λογισμικού και θα γίνει η εγγραφή, η εγγραφή του και η διαμόρφωσή του στην κάρτα. Προσοχή, ό,τι υπάρχει στην κάρτα μνήμη θα διαγραφεί. Πατάω λοιπόν Yes ζητάει εδώ και τον κωδικό μου ο υπολογιστή μου και θα ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής της κάρτας. Θα πάρει αυτό κάποιο χρόνο και αμέσως μετά την εγγραφή θα γίνει και η επικύρωση της κάρτας και μόλις τελειώσει και η επικύρωση είστε έτοιμοι. Πατάμε λοιπόν το continue και μπορείτε πια να βγάλετε την κάρτα και να την τοποθετήσετε στο Raspberry Pi και να ξεκινήσει έτσι με ένα νέο και φρέσκο λειτουργικό σύστημα. Αυτά λοιπόν για την διαμόρφωση κάρτας SD για την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Raspberry Pi OS.